Το κατασταλτικό μοντέλο που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Σαμαρά δεν είναι μια απλή επικοινωνιακή πολιτική, είναι μια στρατηγική για την ιδεολογική ηγεμονία πάνω στην κοινωνία και ιδιαίτερα στα μικρομεσαία στρώματα που πλήττονται. Η επιβολή του νόμου και της τάξης είναι το αντίτιμο για τη στέρηση μια σειράς δικαιωμάτων από τους μικρομεσαίους, όπως ήταν η φορολογική ασυλία και ο φτηνός δανεισμός. Προσπαθεί λοιπόν να προσετεριστεί αυτά τα στρώματα δια του νόμου και της τάξης. Είδαμε λοιπόν τις κινήσεις πυγμής που κάνει καθημερινά. Δεν του επαρκούν όμως μόνο αυτά, ανασύρει και υποθέσεις από το παρελθόν. Θέλω να σημειώσω λοιπόν ότι τώρα, εκτός από το κέντρο της Αθήνας και τις κινητοποιήσεις τις κεντρικές, μεταφέρει αυτή την πολιτική και στην περιφέρεια. Στα Χανιά ειδικά, που είναι μια πολύ ζωντανή κοινωνία, ανέσυρε την υπόθεση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου του 2011, παρακαλώ, και καλεί σε προκαταρκτική εξέταση 11 πολίτες των Χανίων που είχαν συμμετάσχει στη διαδήλωση που έγινε μετά την παρέλαση με 2 καταθέσεις αστυνομικών εντελώς πανομοιότυπες που κατά σύμπτωση αναγνώρισαν και οι 2 τα ίδια 11 άτομα από 500 που όπως λένε συμμετείχαν σε αυτή τη διαδήλωση και με αποδεικτικό υλικό προκηρύξεις που μοιράστηκαν όχι όμως στη διαδήλωση της 20ης Οκτώβρης του 2011, αλλά στη διαδήλωση της 20ης Οκτώβρης του 2012. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι ανοίγουν με προανάκριση και την υπόθεση της κατάληψης της νομικής από τους 300 μετανάστες που ήρθαν από τα Χανιά. Με τι είδους πάλι κατηγορία, τους μεν πρώτους που ανέφερα τους διαδηλωτές με διατάραξη κοινής ειρήνης, τους μετανάστες με τους συμπαραστάτες, με το αδίκημα της διατάραξης οικιακής ειρήνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όποια υπόθεση είχε μείνει ανενεργή, επειδή δεν του επαρκεί η απεργία του μετρό, των άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς, οι κινητοποιήσεις που κάνουν γενικά οι εργαζόμενοι, θέλει κι άλλες, γιατί η πυγμή του πρέπει να φαίνεται απόλυτη. Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ επικίνδυνη στρατηγική, πρέπει η αριστερά να βρεθεί στο ύψος των περιστάσεων και να απαντήσει στην ιδεολογική αυτή προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει την πυγμή της με την πυγμή των κοινωνικών κινημάτων, με την πυγμή των αγώνων. Απέναντι στους ληστές των κοινωνικών δικαιωμάτων υπάρχει η ανυπακοή και η αντίσταση των αγώνων.